σάρκη, εμπατουείς λογισμός, δείχνεις τα ιδέα και κορτάζομαι αή, εσύ ο χωρός Θεός. Ελέησον με, ο Θεός ελέησον με, ηγάσον την σωτηρία εν μέσω.
ακούω στο πόθι και του λέω ο Νίτας από την λόγη του Σαϊνικός. Ελέησον Θεός, ελέησον, διάβηκε του χρόνου πειρέουσαν, πλησίως πριν οικηγωτός και της φυχής εκείνης, γένω εν κατά σχέση της Ευαγγελίας του Θεός και Λέβης.
σας αρκεί, προσωμή σας μη σηκέ πάντα όσα υπάρχει της φύσεως πουλήσει εμπλήρωσε της αμαρτίας νύχα υπογραμμόσιο ψυχή και εικόνα προδεικνύων της αυτούς καταβάσεως. Απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον μη δε λήξιμε των αμαρτωλών των εναγείτονες χρεις λογισμής και λόγης και πράξης όλων εμαυτών αχριώσαντα και τι των ειδονών του δίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων καλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πλαγνήσιτη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την νεκρή παρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φυλάχρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου όταν αρρύθμητα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθείς και φυλάγαθος εν μέν το παρόν διβίω θερμή προστάτης και βοηθός τάς των ενδαντίων εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα
ενδέν τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, εν της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σουηγού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόν και διά της ίσμες ιδίας και αντιλήψεως, χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν τον άρχο αυτού Πατρί και το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ. Τον εξέλεξαν και τον χειροτώνησαν ως αρχιεπίσκοπο στην Κωνσταντινούπολη.
Ακρόπολη και μετέβει στην εκκλησία της Κρήτης, την οποία επίμενε θεοφιλός για 30 έτη. Και κατά το διάστημα της 30 ετίας αυτής, έχοντας ως έδρα της Ακροπόλεως του την πόρτη, στην οποία σωζόταν τότε ο ναός του Αγίου Αποστόλου Τίτου, τον οποίο άφησε στην Κρήτη ο Απόστολος Πάμος, ενεψύχωνε το λαό της Κρήτης και έναντι των επιδρομών, των αγαρινών, έναντι των διωγμών, επίμανε με όλους τους τρόπους του Ευαγγελίου το λαό της Κρήτης και ανεδείχθηκε άξιος ημένας του. Και ο Θεός του είχε δώσει και το χάρισμα του συγγράφου και συνέγραψε πολλά τροπάρια, πολλούς ύμνους, πολλά δοξαστικά, πολλά ιδιόμελα, πολλούς λόγους, υμνώντας, δοξολογώντας τον Χριστό, υμνώντας την Παναγία, Θεοτόκο. Είναι πολυγραφότατος συγγραφέας, εμπνευμένος από το Άγιο Πνεύμα και ανήκει στους συζητητές και διαμορφωτές του είδους των κανόνων, των τροπαρίων των κανόνων που έχει η Εκκλησία μετά τους ύμνους και οι οποίοι σώζονται με τη σήμερα στην Εκκλησία. Εμείς ως Ορθόδοξοι γνωρίζουμε ότι έχουμε τους κανόνες. Ο κανόνας είναι ένα ποίημα το οποίο διαιρείται σε 9 ενότητες. Οι 8 της Παλαιάς Διαθήκης και η 9η της Καινής Διαθήκης αφιερωμένη στην Θεοτόκο. Στις 9 αυτές ενότητες υμνείται και δοξολογείται ο Θεός και παρουσιάζονται τα δαμάσια του στην αποκάλυψη του σε εμάς τους ανθρώπους. Ο Μέγας Κανόνας έχει το εξής ιδιαίτερο γνώρισμα, ότι είναι πολύ μεγάλος σε έκταση από τους άλλους κανόνες. Στις 9 οδές του που εψάλαμε εμείς έχει 250 τροπάρια. Σε αυτά τα τροπάρια ο Άγιος Ανδρέας με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος που έχει και με τη γνώση, την πλήρη γνώση και ακριβή γνώση και εις βάθος γνώση της Αγίας Γραφής μας παρατάσσει, φέρνει μπροστά μας δηλαδή όλες τις μορφές της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και μορφές της ζωής της Εκκλησίας. Παρελάβουν, όπως ακούσαμε, όλες οι μορφές αυτές μπροστά μας και μας τις παραθέτει, μας τις προβάλλει, τις μεν δίκαιες, τις μεν όσιες για μίμηση, όπως τους Πατριάρχους, τους Προφήτας, τους Δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης και όλους εκείνους, τους ασεβείς, τους αμαρτωλούς, μας τους προβάλλει πια αποφυγή. Και φτάνει σε βάθος συνειδησεώς του και λέγει ο ίδιος που είναι Άγιος ότι μάρτυκα, γνώμησα, έγινα αυτοείδωλο, εδούλευσα στις συγγονές. Αυτά λέγει ο Άγιος Ανδρέας και βέβαια αντιστοιχούν και για τον καθένα από εμάς και εμείς με την ευλογημένη ευκαιρία που η Εκκλησία σήμερα στο διάστημα αυτό Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που υπερμεσάσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και ακούσαμε τους ύμνους του Αγίου Ανδρέου στο Μέγα Κανόνα να αφορμηθούμε, να προκληθούμε και να φτάσουμε στο βάθος της συνειδησεώς μας και έχοντας ως κάτω, έχοντας ως καθρέφτη τον κανόνα του Αγίου Ανδρέου να μη φορμηθούμε και εμείς με την τσιμίδα του αυτοελέγχου να βγάλουμε το πρόσωπο της ψυχής μας τα τυχόν μελανόματα ή στήριγματα των παθών και στη θέση του να επιχρήσουμε αρετές, τις αρετές της πίστεως στον Θεό, της αγάπης προς τον Θεό, της αγάπης προς τον Θεό, της συγγνώμης, της μετανοίας. Και σήμερα που ακούσαμε τον κανόνα, στην κατοίκωση προσευχή μας ας βάλουμε όσα τροπάρια μπορούμε, αλλά και στην αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, γιατί πάλι τότε, τις πρώτες ημέρες της Καθαράς Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης, με ένα μερισμό, με μια διαίρεση, πάλι ψάλλεται ο Μέγας Κανόνας, ώστε με τα τροπάρια αυτά να έρχεται
σε κατάνοιξη ψυχή μας και να ακολουθεί τον Άγιο Ανδρέα στον δρόμο αυτό της κοινωνίας με τον Θεό μέσω των οσίων ορφών της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και εμείς ας παρακαλέσουμε τον Άγιο Ανδρέα να είναι προστάτη μας, να είναι βοηθός μας, να είναι πρέσβης Κύριον και ας μελετήσουμε τροπάρια του κοινώνος του, τους ώστε να ερευνήσουμε τα βάθη της ψυχής μας, να αποδιώξουμε τα πάθη και να καλλιεργήσουμε τις αρετές, τους ώστε να γίνουμε δοχείων της Αγίας Τριάδος, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.